Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι ήδη περασμένη η ώρα και θα κλείσουμε με ένα δικό μας άνθρωπο. Η Μαρία Λαρετζάκη, η ανάπηρη αθλήτρια που η δική μας εκπομπή την έχει αναλάβει υπό την προστασία της και που μέσα από τη δική μας προσπάθεια η Μαρία ήδη έχει πάει στο Λονδίνο για να χειρουργηθεί και να επιστρέψει υγιής κοντά στην οικογένειά της. Μετά την προβολή του θέματος αυτού από την εκπομπή μας, πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για την τύχη της Μαρίας, καθώς έχει τώρα κάνει μια οικογένεια με δύο μωρά. Και την τελευταία ημέρα που θα έρθει για το Λονδίνο, την επισκέφθηκε στο σπίτι της ο διευθυντής μιας εταιρείας παιδικών ειδών και ας ακούσουμε τι της προσέφερε. Για να σας βοηθήσουμε, θα σας δώσουμε όλα τα πάμπες που χρειάζεται μέχρι να μεγαλώσουν τα μωρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να σας δώσω και μια μικρή επιταγή για να ενισχύσω την προσπάθεια που κάνετε να θεραπευτείτε στην Αγγλία. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω να υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα ακολουθήσουν τη δική μας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ συγκεκριμένη, δεν μπορώ να μιλήσω ειλικρινά. Ευχαριστώ πολύ. Η προσπάθειά σας είναι πραγματικά ηρωική και στον αθλητισμό είχατε την ατυχία αυτή, αγωνίστε, κάνατε δύο παιδιά. Είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος. Και με την αγάπη που βλέπω και υπάρχει γύρω μου διάχυτη, είμαι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλά. Παίρνω πολύ κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Την ίδια ώρα έφταναν έξω από το σπίτι της Μαρίας Λαρετζάκη οι κούτες με τα παιδικά Pampers και τα άλλα δώρα της εταιρείας Procter. Ο ευχάριστος μπελάς για την οικογένεια της ανάπηρης αθλήτριας ήταν τώρα που θα βολέψει μέσα στο σπίτι της όλα αυτά τα χρήσιμα δώρα. Αύριο φεύγω για Λονδίνο. Εκεί βέβαια θα κάτσω αρκετό καιρό, αλλά ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα ξεπεράσω το πρόβλημά μου για να γυρίσω γρήγορα στην οικογένειά μου. Σας χρωστώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι πολύ συγκινημένη πραγματικά, γιατί δεν περίμενα ότι θα έρθουν τόσο βολικά τα πράγματα και τόσο γρήγορα. Συγγνώμη. Η εταιρεία μας, συγκινημένη από την ιστορία της Μαρίας Λαρετζάκη, που βγήκε στην κόκκινη γραμμή του κυρίου Χρωταβέλα, αποφάσισε να κάνει μια προσφορά που θα τη βοηθήσει και συγκεκριμένα να καλύψει τις ανάγκες των δύο χαριτωμένων μωρών της σε πάνες βρεφών και επίσης για όλο το διάστημα το οποίο θα χρειαστεί μέχρι τα παιδιά να τελειώσουν την βρεφική τους ηλικία. Η συμμετοχή της Procter & Gamble στη βοήθεια αυτή προς την Μαρία τη Λαρετζάκη δεν είναι η μόνη. Προσπαθούμε σαν ζωντανό κοινωνικό κύτταρο να βοηθάμε την νεολαία και τα μικρά παιδιά. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε δύο κτίρια που γίνονται στο χωριό ΣΟ στη Θεσσαλονίκη και να δώσουμε υποτροφίες και να οργανώσουμε σεμινάρια για νέους Έλληνες σπουδαστές. Πιστεύω ότι όλη αυτή η αγάπη του κόσμου που έχω δεχτεί αυτά τα τρία χρόνια από τότε που έχω πάθει το ατύχημα μου έδωσε τη δύναμη να προσπαθήσω και εγώ για τη ζωή μου, για το καλύτερο, για την οικογένειά μου και για αυτούς που αγαπώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρασκευή πρωί, ένα ασθενοφόρο έφτανε στο σπίτι της Μαρίας. Το ταξίδι για τη σωτηρία άρχισε. Μαζεύοντας όσο κουράγιο και όποια δύναμη της έχει απομείνει, η Λαρετζάκη αποχαιρετούσε τα παιδιά της και τους δικούς της ανθρώπους, ξεκινώντας ένα ταξίδι στην ελπίδα και πραγματοποιώντας ένα όνειρο που η παρέμβαση της κόκκινης γραμμής το είχε φέρει κοντά της μέσα σε μία εβδομάδα. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είχαν ξεπεραστεί μέσα σε λίγες μέρες, οι δαπάνες εγκρίθηκαν από τον Νίκο Ναύτη μέσα σε 5 μέρες, οι αθλητές του Ολυμπιακού μάζεψαν μέσα σε 3 μέρες χρήματα για τη Μαρία και η ανάπηρη μάνα των 2 μέτρων, παίρνοντας καινούργια δύναμη μέσα από αυτή την ζεστή συμπαράσταση των ανθρώπων που την γνώρισαν μέσα από την εκπομπή μας, άνοιγε τα φτερά της επιτέλους για το Λονδίνο. Εκεί την περιμένουν οι χειρούργοι για να την βοηθήσουν να σταθεί πάλι όρθια. Λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο, μίλησε για τελευταία φορά στην κόκκινη γραμμή. Επιτέλους έφτασε η στιγμή που περίμενα. Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα, γιατί από τη μία πλευρά ξέρω ότι πρέπει να φύγω. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να κάνω για να δω καλυτέρευση με την κατάστασή μου, να γυρίσω πίσω γερή και δυνατή στις υποχρεώσεις μου. Αλλά από την άλλη, το γεγονός ότι αφήνω πίσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, αυτό αφήνει ένα κενό στην καρδιά μου και
ένα μεγάλο παράπονο. Ελπίζω αυτή η περιπέτεια να έχει αίσιο τέλος και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκπομπής που χάρη στη βοήθειά σας μπόρεσα τα πράγματα να εξελιχθούν κάπως πιο γρήγορα και έτσι αυτή τη στιγμή να είμαι έτοιμη να φύγω στο εξωτερικό. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες του Ολυμπιακού για την οικονομική βοήθεια που μου πρόσφεραν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ειδικά στον Αργύρη Καμπούρη, γιατί εκείνος, και στον Ιάννη Ιωαννίδη, γιατί είναι από τα δύο άτομα τα οποία ξεκίνησαν την όλη ιστορία. Το μόνο που μπορώ να πω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και η ελπίδα ότι θα γυρίσω σύντομα, γερή και δυνατή. Αυτή λοιπόν είναι η ελπίδα της Μαρίας και βεβαίως οι δικές μας ευχές είναι να πραγματοποιηθεί η ελπίδα αυτή να γυρίσει γερή και δυνατή κοντά στα δύο της μωρά που την περιμένουν. Εδώ, κυρίες και κύριοι, με αυτό το ευαίσθητο τρυφερό θέμα τελειώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη εκεί γύρω στις 10:10 με 10:15. Καλή σας νύχτα.